Συγγνώμη, ήρθε ο υπέρτατος. Ήρθε ο απόλυτος. Τι κάνω εγώ εδώ? Και θα με χορέψεις. Α, Τάκη. Κοριτσάκι μου όμορφο, τι κάνεις? Δεν μπορούμε και να φιληθούμε, δεν μπορούμε να αγκαλιαστούμε. Πάντα με φροντίζεις. Πάντα. Μου το βγάζεις, τι να κάνω? Πάντα με φροντίζεις, με μαλλιά για τα μικρόφωνα. Αφήστε με, δεν μου δίνουν συνέχεια λουλούδια. Τι Τάκη, ωραία, τι ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ, αγάπη μου, εγώ. Καλώς μπορούσα όρισες. Να αρνηθώ, μπορούσα να μην έρθω, μπορούσα, πες μου. Με έχεις τρελάνει. Με έχεις παλαβώσει. Έλα μια βόλτα μας, λες όμως. Έλα μια βόλτα. Κάτσε κοντά μου να τα συζητήσουμε. Θέλω να καθίσεις εκεί. Εδώ. Εκεί. Ωραία. Και εγώ θα βάλω τα λουδάκια. Τα τέλεια. Ωραία. Τα ηλιόλουστα. Λοιπόν, άσε με να πάρω εδώ τις. Καλά, τι ρούχο είναι αυτό? Αυτό είναι κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Μην τα κάνω όλα λίμπα, μην τα κάνω ρήματα. Τα ζήλια σου λοιπόν, αγάπη. Βρετάκι, πώς καταφέρνεις σε κάθε πτυχή, σε κάθε στιγμή, όχι μόνο στην παράσταση, να είσαι ένας με ενέργεια, ένας διαφορετικός και διαρκώς ανανεωμένος και ανανεωτικός, μας ανανεώνεις κιόλας, ναι, άνθρωπος? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Σαν δίδυμος με Ταύρο, βαριέμαι και δηλαδή θέλω να πηγαίνω στη δουλειά μου και να έχω πάντα κάτι που να με κεντρίζει, mm-hmm, να με δυσκολεύει και να πρέπει να το υπερβώ. Σαν πρόκληση. Σαν πρόκληση. Και υπάρχουν πάντα στα προγράμματά μου κάποια σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή να κάνω, ας πούμε, πέντε φωνές ταυτόχρονα ή να κάνω ντουέτα ή να κάνω, ας πούμε, κάποιους τραγουδιστές που είναι πολύ δύσκολη η φωνή τους ή πρέπει από την πολύ μπάσα να πάω στην πολύ ψηλή. Mm-hmm. Ή, ας πούμε, με τρελαίνει να, σε αυτό το show που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το Έλα Μια Βόλτα. Και εμείς. Πάρα πολύ και ο κόσμος και είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πήρε μία φόρα από το Παλάς υπέροχη και συνεχίστηκε το καλοκαίρι στο Άλσος. Και πραγματικά ο κόσμος και οι εκδηλώσεις του, η αγάπη του, δεν περίμενα ποτέ ότι μέσα στον κορονοϊό θα γινόταν όλο αυτό. Και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, όπως και τον Ηλία τον Μαρασούλη και τον Άγγελο τον Κοταρίδη, που κάνουν αυτή την υπερπαραγωγή, και όλους τους συνεντελεστές αυτής της δουλειάς. Είναι μια πολύ απαιτητική παράσταση που έχω γράψει τα κείμενα, έχω σκηνοθετήσει, έχω κάνει τα ρούχα, κάποια από τα ρούχα. Έχω κάνει τα βίντεο, δηλαδή όλη η επιμέλεια δεν είναι μόνο το ότι βγαίνω στη σκηνή. Είναι πολύ σχηδές, αυτό είναι το μόνο, ναι, βέβαιο, ναι, και το βλέπεις και το παρακολουθείς και εντυπωσιάζεσαι, γιατί είναι αυτή η δυνότητα η οποία σε χαρακτηρίζει, διαρκώς να αλλάζεις, να αλλάζεις πρόσωπο, να αλλάζεις ρόλους και να ταυτιζόμαστε με αυτό το οποίο βλέπουμε και να καταλαβαίνει ο άλλος, βρε είναι ίδιος, βρε ίδια την κάνει. Αυτό είναι ταλέντο. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ και ξέρεις τι, προσπαθώ να τα χωρέσω όλα μαζί. Και να έχει μια ταχύτητα, να είναι σωστό το timing, να μπουν χωρίς να κουραστεί ο θεατής. Και χαίρομαι γιατί το διασκεδάζουν. Είναι μια παράσταση σχεδόν 2,5 ώρες, ίσως και 3 παρά. Που χορταστική. Δεν καταλαβαίνω ότι περνάει, ούτε κι εγώ. Απνευστεί, δηλαδή, όπως λέμε. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει και λέω, πότε φτάσαμε στο τέλος. Και λέω, αχ, Παναγία μου, έχω τόσο πολύ τρακ κάθε φορά. Έχεις όντως. Πάρα πολύ. Τρέμω σαν το ψάρι. Και όσο μεγαλώνει και η ευθύνη στον κόσμο και η απέτηση του προγράμματος, πάντα με πιάνει τρομερό track πριν, δηλαδή πηγαίνω έτσι. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, ναι, γιατί θεωρώ ότι καταρχάς δεν φαίνεται και κατά δεύτερον θεωρώ ότι με τόση εμπειρία και με τόσες, την ίδια παράσταση τόσες φορές και πάλι έχεις αγωνία. Ναι, γιατί δεν είναι διαφορετικό. Κάθε μέρα, ανάλογα με τα, τώρα που έχει και πολύ έντονη πολιτική σάτυρα, έτσι, που είναι ο Ερντογάν, είναι ο Τραμπ, είναι ο Μπόρις Τζόνσον, θέλει ισορροπία. Η Μέρκελ, και θέλει ισορροπία, αλλά πρέπει να ενημερώνομαι γιατί για να βάζω άλλα κείμενα. Δηλαδή, βέβαια, να προσαρμόζεις τις εξελίξεις. Να, δες εδώ ομορφιά, το αγόρι. Ναι, ναι, είναι από τα ωραιότερα. Είναι πολλά, δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω όμως κάποιο. Αλλά και ο κότσιμος. Αλλά και δεν μπορώ. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στην παράσταση βλέπουμε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε στο σπίτι. Αυτό το οποίο δεν θα πεις και ο κόσμος γελάει περισσότερο γιατί βλέπει να λες και να κάνεις πράγματα τα οποία όλοι μέσα μας λίγο πολύ τα σκεφτόμαστε, αλλά διστάζουμε να τα πούμε. Αυτή είναι και η μαγεία της καλής σάτυρας. Αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ και με την χλωρίνη και με όλο αυτό και με τη χλωροκίνη και με όλα αυτά είναι to the point. Και κάθε μέρα αλλάζει. Δηλαδή, αν γίνει κάτι στις ειδήσεις, θα μπει το βράδυ ή αν γίνει ένα βίντεο από αυτά τα reality τα υπέροχα, μπαίνει επί τόπου. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθομαι και λέω αυτό είναι. Εξελίσσεται η παράσταση γιατί είναι ένας καθρέφτης του τι συμβαίνει εκεί έξω. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι του ρόλου που θα ήθελες ή της περσόνας που θα ήθελες
πάρα πολύ να μιμηθείς. Ή να κάνεις, ή να εντάξεις, ή να ενσωματώσεις. Υπάρχει κάποιο που λες... Ναι, πάρα πολλά. Είναι new entry μέσα μου αυτό. Ναι, ναι, πάρα πολλά. Και στο επόμενο, στο πρώτο Θεός, θα έχω πολλά καινούργια πράγματα. Ξέρεις τι, το έχω ξαναπεί, Ιωάννα μου, ότι νιώθω ότι αυτοί έρχονται προς τα εμένα. Δηλαδή, εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να λείπεις από το επόμενο σοου, το λέω. Αλήθεια. Ναι, είσαι, ξέρεις τι, έχεις κάτι δικό σου που είναι μοναδικό και ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που περπατάς αερόστατη. Εμένα με πεθαίνει αυτό, που είσαι αερόστατη, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Περπατάς σαν να ύπτασε, δεν γίνεται αυτό. Τι ωραίο το ύπτασε. Ναι. Αχ, μην με βάλεις να το κλείνω. Όχι, αγαπητέ, θα σε πιέσω. Οπότε, ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το άφημα που να μετασχηματίζουμε και να γίνουμε ότι είναι η εποχή. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ εξελιχτικό και υπέροχο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω, ας πούμε, τον Donald Trump ή τον Boris Johnson ή τη Merkel ή την Amy Winehouse, τον David Bowie. Κάνεις όμως φιγούρες οι οποίες σε εμπνέουν και εσένα, οι οποίες πιάνεις τον παλμό του κόσμου, είναι αρεστές στον κόσμο ή και λίγο, ξέρεις, που σηκώνουν και συζήτηση και διχάζουν πιθανώς. Φυσικά, φυσικά, γιατί αυτό ακριβώς που είπες πριν, αυτό που συμβαίνει έξω, αυτό πρέπει να υπάρχει και στη σάτυρα, δηλαδή αυτό που και το κοινό αίσθημα, αλλά και αυτό που βλέπει ο κόσμος και εκείνη την ώρα τον απασχολεί. Κατά γενική ομολογία λοιπόν να ισχύει αυτό. Ναι. Λοιπόν, Σάββατο και αύριο και μεθαύριο, θέατρο Άλισος. Αύριο λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, δηλαδή όχι αύριο, συγγνώμη, σήμερα Παρασκευή είναι, καλά έχω στις μέρες. Σάββατο και Κυριακή είναι οι δύο τελευταίες παραστάσεις που οφείλαμε στον κόσμο, με πληρώνεται 30%. Λόγω των συνθήκων. Λόγω των συνθήκων, αλλά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Μαρασούλ και τον κύριο Κοταρίδη, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε έτσι ευχάριστα και με πολύ ζεστασιά οικογενειακή αυτή τη συγκλονιστική σεζόν. Εγώ δεν περίμενα ποτέ αυτό που έγινε και θέλω να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν για αυτή την παράσταση μέσα από την καρδιά μου. Και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος, δεν θέλω να σκέφτομαι την Κυριακή καθόλου. Όχι, να μην τη σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι τα επόμενα που έρχονται και να φορτσάρεις την ενέργειά σου προς τα εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, αλλά προλαβαίνω. Έχω ένα τεστ, θα περάσεις ένα τεστ, θέλεις. Προλαβαίνω, εγώ θέλω, αλλά προλαβαίνουμε. Ένα λεπτό έχουμε, για πες μου. Λοιπόν, θέλω να πεις η λέξη αλεξιθυμία. Είναι α, η κατάσταση του χαρακτήρα που με δυσκολία εκφράζει τα συναισθήματά του. Η αλεξιθυμία είναι όταν θυμώνει ο Γεωργούλης με τη Βάνα Μπάρμπα που τάχωσε. Ή είναι ο μοχλός που απασφαλίζει το αλεξίπτωτο. Λοιπόν, την ακούω πρώτη φορά, εντυπωσιάζομαι. Θέλω να πιστεύω ότι ξέρω και να τη γράφω. Είναι από το αλεξικέραυνο και όλες αυτές οι λέξεις είναι το αλεκ. Αν το λέω σωστά, είναι το μακριά. Ο θυμός είναι η σκέψη, αλλά είναι και το συνέστημα. Αλεξιθυμία. Δεν θα πω Αλέξη Γεωργούλη σίγουρα για Βάνα Μπάρμπα και θα μπορούσε να στέκει όλο αυτό. Δεν θα πω απασφάλιση, νομίζω ότι δεν είναι. Είναι το πρώτο. Πολύ σωστή. Χειροκρότημα, παρακαλώ, το κορίτσι μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Μ' αρέσουν οι ωραίες λέξεις. Μ' αρέσουν οι ωραίοι άνθρωποι που τα λένε ωραία και μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι εξελίσσονται και διαρκώς αναζητούν το κάτι παραπάνω. Και είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Και θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου μόνο υγεία, αστήρευτη ενέργεια και όλα τα καλά του κόσμου. Σε ευχαριστώ. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ και ξέρεις τι, αυτό που μου λες είναι πολύ σημαντικό. Το λέω πολύ γρήγορα. Ζούμε σε μια εποχή της εικονολατρείας και με πάρα πολύ δυσοδεία προσωπικότητας. Ναι. Γιατί έχουμε ξεχάσει να κοιτάμε το μέσα και όχι το κανονικό. Το κανονικό. Και το μέσα και το έξω να είναι ωραίο. Κάποτε πίστευα ότι οι άνθρωποι μπορούν, κοιτώντας σε στα μάτια, να διαβάσουν την ψυχή σου, το μέσα σου, την ποιότητά σου. Δεν είναι πάντοτε αυτονόητο αυτό, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι λίγοι και καλοί. Mm. Πολλαπλασιαζόμαστε. Είναι αυτό που λένε και εσύ είσαι τέτοιος άνθρωπος. Άλλοι βλέπουν, άλλοι κοιτάζουν. Να τα. Εμείς πρέπει να κάνουμε παρέα, το έχεις καταλάβει. Εννοείται. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου. Φιλάκια, πολλά φιλάκια.